Άγγελε, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες την πρόσκλησή μας, την πρόσκληση της Παντιέρας. Ξέρω πόσο απασχολημένος είσαι και πόσο λίγος είναι ο χρόνος σου μπροστά στην εκλογική μάχη για τις ευρωεκλογές της επόμενης Κυριακής. Χτες είχαμε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές, μάλιστα, η αντικαπιταλιστική αριστερά κατέγραψε μια ανωδική τάση και είχε μια επιτυχία. Ήθελα ένα σχόλιο δικό σου σε αυτό το, στην πρώτη ερώτηση που θέλουμε να σου κάνουμε, να σχολιάσεις τα αποτελέσματα των εκλογών. Ναι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλη την ομάδα της Παντιέρα για την ευκαιρία και την πρόσκληση που κάνατε και να πω και εγώ ότι είναι πολύ θετική η συμβολή της Παντιέρας γενικότερα στο κίνημα και στην υπόθεση της ανατρεπτικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Πράγματι, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στον πρώτο γύρο, που είναι και ο καθοριστικός όσον αφορά τα πολιτικά συμπεράσματα, καταγράφει τις τάσεις και τα ρεύματα, οι σχηματισμοί, τα ψηφοδέλτια που στήριζε η ανταρσία και γενικότερα η αντικαπιταλιστική αριστερά, σε επίπεδο περιφερειών συγκέντρωσαν πάνω από 125.000 ψήφους και ένα ποσοστό πάνω από το 2,3%. Συγκρίνοντας με το 2010, έχουμε μια σαφή αύξηση σε ψήφους, περίπου 30.000 πιο πάνω ψήφους, και επίσης 0,30 τουλάχιστον, πάνω από 0,30 αύξηση ποσοστό. Δεν το συγκρίνω με τις εκλογές του 2012, διότι είναι πολλαπλάσιο, είναι άλλες εκλογές εκείνες, είναι πολλαπλάσιο το ποσοστό. Αυτό κακώς γίνονται τέτοιες συγκρίσεις. Το συμπέρασμα είναι ότι για μας, ότι αυτή η θετική εκλογική επίδοση που γνωρίζουμε τα όρια της, εκφράζει ένα βαθύτερα ανατρεπτικό και αντικαπιταλιστικό ριζοσπαστικό ρεύμα, το οποίο επιμένει στην κοινωνία, έχει εκφραστεί στους αγώνες, στους μεγάλους απεργιακούς εργατικούς αγώνες, στους καθηγητές, στο μετρό, στις μεγάλες κινητοποιήσεις του 11 και του 12, στο νεολογιστικό κίνημα, καταγράφεται και στο φοιτητικό κίνημα, πρόσφατα ήταν οι φοιτητικές εκλογές. Είναι ένα ρεύμα το οποίο αναζητά μια ριζική, ανατρεπτική απάντηση και διέξοδο από την κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και κυρίως από τις αντιλαϊκές, από την αντιλαϊκή επιδρομή, την κανιβαλική πολιτική κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών τους. Δεν είναι ένα ρεύμα που κατά κάποιο τρόπο ανήκει στην ανταρσία με τη λογική των ψήφων και των ανθρώπων, ας το πούμε έτσι πως το αντιλαμβάνεται το αστικό πολιτικό σύστημα, αλλά ένα ρεύμα μαχόμενο, ένα ρεύμα με διαφορετικούς ρυθμούς και επίπεδα πολιτικοποίησης, γιατί προέρχεται από όλα τα τμήματα των εργαζομένων και της νεολαίας, το οποίο όμως είναι ελπιδοφόρο για τις μάχες που έρχονται την επόμενη περίοδο. Με αυτό το ρεύμα είναι που εμείς πάμε και στις ευρωεκλογές και ζητάμε αυτή η τάση, η θετική, η εκλογική και στη συνέχεια η μαχητική στο κίνημα να συνεχιστεί και να πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και στις ευρωεκλογές. Βέβαια γνωρίζουμε ότι αυτό το θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να μας εφησυχάσει εν ώψη των μεγάλων κρίσιμων ζητημάτων που προκύπτουν για τη ζωή των εργαζομένων. Εάν το υπογραμμίζουμε, είναι διότι ενισχύει τον αγώνα των εργαζομένων και της νεολαίας για την ανατροπή της αντεργατικής αντιλαϊκής επίθεσης. Με αυτή την έννοια το θέτουμε και επομένως εμείς βλέπουμε και το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα και τη συνολική διάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Σίγουρα ο δικομματισμός, κυρίως στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ, έχει υποστεί συντριπτικό πλήγμα τα τελευταία χρόνια και στην κοινωνία και στις εκλογές και συνεχίζεται αυτό. Είναι μεγάλη φθορά της Νέας Δημοκρατίας προς πάσα κατεύθυνση και προς ακροδεξιά και προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεχίζεται δηλαδή η φθορά του δικομματισμού και φάνηκε και στις εκλογές αυτές, ιδιαίτερα στις μεγάλες περιφέρειες, ειδικά στην Αττική αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ωστόσο, θα ήταν μονόπλευρο να πούμε ότι μέσω αυτών των εκλογών καταραίει ο δικομματισμός και το αστικό πολιτικό σύστημα. Θα ήταν και λάθος. Διότι υπάρχουν σοβαρές δυνάμεις ακόμα στη Νέα Δημοκρατία και εν μέρη στο ΠΑΣΟΚ,
παρά την υποχώρησή τους και την κατάρρευση και αθρηστικά δηλαδή του δικοματισμού, οι οποίες συγκρατούνται ιδίως στις επαρχίες, στις περιφέρειες των επαρχιών και σε δήμους στην περιφέρεια, και συγκρατούνται όχι τόσο ως υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όσο ως διαπλεκόμενες πολιτικές τάσεις, δυνάμεις και εκπροσωπήσεις με μεγάλα συμφέροντα κατασκευαστικά, τραπεζικά, εφοπλιστικά, αλλά και με το τοπικό κεφάλαιο, ας το πούμε, το οποίο μέσω του τοπικού κράτους, των Δήμων και των Περιφερειών, κερδοσκοπεί και επιχειρεί να ανατάξει την κερδοφορία του την επόμενη περίοδο. Μεγάλη διαπλοκή δηλαδή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και αυτή εκφράζεται και με τους δίθεν ανεξάρτητους, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό είναι εξαρτημένοι από τέτοια συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ τρεπόταν να πει ότι υποστηρίζει όλους αυτούς τους οποίους επικαλείται σήμερα ως πασοκικούς και οι οποίοι κατά βάση είναι συνδεδεμένοι με συμφέροντα, τοπικά και άλλα συμφέροντα. Επομένως, εδώ αν συνδυάσουμε και με το γεγονός ότι έχουμε μια σταθερή εικόνα της Χρυσής Αυγής και μάλιστα σε λαϊκές γειτονιές και σε μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα, έχουμε και αυξητική τάση, ο συνδυασμός αυτών των παραμέτρων είναι που μας ανησυχεί και που μας υπογραμμίζει ότι η ανατροπή της μαύρης συμμαχίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και των άλλων αστικών δυνάμεων που τους περιτριγυρίζουν, αλλά και το κτύπημα, το ριζικό κτύπημα του φασισμού, της ακροδεξιάς, είτε όπως είναι με τη Χρυσή Αυγή, είτε υπό αναδιαμόρφωση για να αποτελέσει κυβερνητικό εταίρο στα διάφορα σχέδια, είναι υπόθεση όχι μόνο ή κυρίως των εκλογικών και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, είναι υπόθεση ενός μαζικού εργατικού λαϊκού κινήματος πολιτικοποιημένου και ανατρεπτικού, είναι υπόθεση μιας άλλης αριστεράς, αλλά και της κοινής δράσης της αριστεράς για την ανατροπή τόσο της αντιλαϊκής επίθεσης όσο και των μαύρων διαχειριστών της και των παραπόταμων και των άλλων πολυπλόκαμων μηχανισμών, να πούμε, αλλά και του φασιστικού τέρατος και της ναζιστικής συμμορίας Χρυσής Αυγής και κάθε μορφής ακροδεξιάς. Για να συμπληρώσουμε την εικόνα, οφείλουμε να πούμε ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε για μια στιγμή και μάλιστα με υπερβολή των exit polls να παίρνει ένα προβάδισμα στην Αττική και στην περιφέρεια, στην περιφέρεια της Αττικής και στο Δήμο Αθηναίων, που αποδείχθηκε εκ των υστέρων στις κάλπες, δηλαδή στο πραγματικό πεδίο, ότι ήταν μικρότερο από αυτό που έλεγαν τα exit polls. Είναι γεγονός όμως ότι έχει μια τέτοια τάση ανόδου ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως στα αστικά κέντρα, το οποίο συνδέεται και με την εκλογική του επίδοση το 12 και με τις προβλέψεις για τις ευρωεκλογές. Όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι το γεγονός της υποταγής του ΣΥΡΙΖΑ, της συνειδητής επιλογής να λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο, όπως το λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό το ανήκομεν, ένα σύγχρονο ανήκομεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Το είπε ο Τσίπρας καθαρά. Η χώρα ανήκει, λέει, και είναι διαπραγμάτευτο για μας αυτό το πλαίσιο. Ή ακόμα το γεγονός, ας πούμε, ότι επιδιώκει συμμαχίες ακόμα και με δυνάμεις που έχουν υπηρετήσει την μνημονιακή πολιτική, αρκεί να αλλάξουν ηγεσίες, όπως είπε στο Βήμα πρόσφατα, σε συνδυασμό με το ότι δεν υπόσχεται κάτι συγκεκριμένο για τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα, του στερεί την όποια κοινωνική δυναμική, την όποια ανατρεπτική δυναμική. Αυτό φαίνεται στα συνδικάτα, φαίνεται στις φοιτητικές εκλογές, πόσο μειωμένες είναι οι επιδόσεις του, τα αποτελέσματά του τα εκλογικά και οι ελπίδες που αναποθέτουν οι εργαζόμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται στους Δήμους, όσο πας πιο κάτω, στις περιφέρειες και στους Δήμους, είναι μικρότερη η δυναμική του. Φαίνεται δηλαδή ότι περισσότερο η όποια δυναμική του που καταγράφεται δημοσκοπικά αφορά σε μια εκλογική συμπεριφορά εργαζομένων οι οποίοι, και νεολαίας, οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από τα αστικά κόμματα και δεν συνδέεται με μια ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος και δεν το επιδιώκει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ρίζες κοινωνικές και κοινωνική δυναμική ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε τη σχετική υποχώρηση του ΚΚΕ στα αποτελέσματα αυτά σε σχέση με το 2010, με αυτό συγκρίνουμε.
διότι έχει μια πτώση και στην Αττική, αρκετές μονάδες, και στο Δήμο Αθηναίων με τα αποτελέσματα του 10, και συνολικά σε εθνικό επίπεδο το άθροισμα των επιδόσεών του στις περιφέρειες υπολείπεται κατά 2% του 2010. Εντάξει, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών υπάρχει άλλη εικόνα, αλλά δεν είναι αυτή η σύγκριση που πρέπει να γίνει. Κυρίως πρέπει να γίνει. Εν κατακλείδη, εμείς θεωρούμε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συνεχίσουμε στη λογική και να αναπτύξουμε, να βαθύνουμε τη λογική μιας αντικαπιταλιστικής, εργατικής διεξόδου από την κρίση με στήριγμα τον οργανωμένο λαό, το οργανωμένο εργατικό κίνημα, το οποίο είναι πολύ πιο απαραίτητο εν ώψη και αυτών των τάσεων των εκλογικών που καταγράφονται και κυρίως της έντασης της αντεργατικής επίθεσης που συνεχίζεται και μέσα στις εκλογές και θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο στοιχείο της θετικής εκλογικής μας καταγραφής σε αυτές τις εκλογές. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Δεν μένουμε μόνο στο ψηφίστε, αλλά και στο στηρίξτε για ένα άλλο εργατικό κίνημα και μια άλλη αριστερά.